Απόστολε Χριστό το Θεό, η αγαπημένε, επί ταχύνων ρίσε, λαών αναπολόγητων. Δέχεται σε προσπίπτοντα, ο επιπεσόντα, το στήθη καταδεξαμενός. Ονικέτευε Θεολόγε και επί μόνον νέφος εθνών διασκεδάσε. Ετούμενος ημίν ειρήνην και το μέγα έλεος. Τα μεγαλεία σου Παρθένε της διηγήσετε, βρίσγαρ θαύματα και πηγάζεις ιάματα, ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού. Πέτρα Υιός πάλε το Ισραήλ, οφθή Θεολόγε, σωστά φως ο ευαγής, βρήγαρ το κόσμο, ως μάνα ψυχοτρόφων, τρυφήσε πουρανίου, κόνην Θεός δωτό. Τη 8η του μηνός Μαΐου. Η Ιερά Μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αρσενίου του Μεγάλου. Ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης και νεότερος αδελφός του Αποστόλου Ιακώβου. Στην αρχή ήταν μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και κατόπιν έγινε μαθητής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ήταν ένας από τους 12 μαθητές του Χριστού και μάλιστα ο μαθητής όν ηγάπα ο Ιησούς, δηλαδή τον οποίο αγαπούσε ιδιαίτερα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία του απένιμε την προσωνυμία του Θεολόγου και στην αγιογραφία εικονίζεται με έναν αετό κοντά στο κεφάλι του, διότι στο Ευαγγέλιό του περιέχονται υψηλά νοήματα, όπως ακριβώς και ο αετός είναι υψηπέτης, πετάει πολύ ψηλά. Κατά αυτόν τον τρόπο και τα υψηλά νοήματα του Ευαγγελίου του Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Άγιος Ιωάννης είναι ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, όχι μόνο γιατί συνεχώς αναφέρεται στην αγάπη, αλλά κυρίως γιατί την βίωνε και την εξέφραζε. Αγαπούσε πολύ τον διδάσκαλό του. Τον ακολούθησε και στις πιο δύσκολες ώρες της επίγειας ζωής του, όταν οι άλλοι μαθητές ήσαν κρυμμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ο Ιωάννης ήταν παρόν στην σύλληψή του, στην δίκη και στον Γολγοθά, όπου κάτω από το Σταυρό του εμπιστεύτηκε ο Χριστός την μητέρα του. Μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τον Πέτρο, αποτελούσαν την τριάδα των μαθητών που έλαβε μαζί του ο Χριστός στην Ανάσταση της κόρης του Ιάιρου, στο όρος Θαβόρ όπου μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν, καθώς και στην Γεθσημανή όπου προσευχήθηκε πριν το πάθος του. Ο Ιωάννης είναι ο συγγραφέας του τετάρτου, κατά σειράν Ευαγγελίου στην Καινή Διαθήκη, το θεολογικότερο όλων, και θεωρούμενο ως Ευαγγέλιο της Αγάπης, καθώς επίσης τριών καθολικών επιστολών
και της Ιεράς Αποκαλύψεως. Τη ζωή του κοντά στον Κύριο την γνωρίζουμε μέσα από τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης. Ο Ιωάννης συνέχισε έντονα τη δράση του και μετά την ανάληψη του Κυρίου. Αυτός και ο Πέτρος ήσαν οι πρώτοι που κήρυξαν μετά την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος σε όλον τον κόσμο το Λόγο του Κυρίου. Ο Απόστολος Ιωάννης κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία και ιδιαιτέρως στην Έφεσο, όπου με την προσευχή του κατέστρεψε το ναό της ψευτοθεάς Αρτέμιδος και οδήγησε στο Χριστό μας 400.000 ειδωλολάτρες. Στα χρόνια του αυτοκράτορα της Ρώμης Δομετιανού, βασανίστηκε σκληρά και εξορίστηκε στην Πάτμο, όπου συνέγραψε την Αποκάλυψη κατόπιν θείου φωτισμού. Στην Πάτμο εξορίστηκε μαζί με τον μαθητή του Πρόχορο, ο οποίος τον ακολουθούσε σε όλες τις ιεραποστολικές περιοδίες. Ο Απόστολος Ιωάννης έζησε γύρω στα 100 χρόνια, αφού κοιμήθηκε ειρηνικά γύρω στο 105 με 106 μετά Χριστόν. Η μνήμη του Αποστόλου Ιωάννου εορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου. Τότε έχουμε την μετάσταση του Αγίου Ιωάννου και στις 8 του μηνός Μαΐου η εορτή αυτή συνδέεται με την ανάδυση θαυματουργικής σκόνης από τον τάφο του Ευαγγελιστού μέσω της θαυματουργικής επενεργίας του Παναγίου Πνεύματος. Και τη σκόνη αυτή οι ντόπιοι την αποκαλούσαν επίγειο μάνα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αφού ύστερα από θείο φωτισμό, προέβλεψε ότι επρόκειτο να μεταστεί από την παρούσα ζωή στην αιώνια και ατελεύτητη, παρέλαβε τους μαθητές του και βγήκε έξω από την Έφεσο. Εκεί σε ένα σημείο τους υπέδειξε να ανοίξουν έναν τάφο. Μόλις έγινε αυτό μπήκε μέσα ζωντανός και τους έδωσε εντολή να τον θάψουν. Οι μαθητές του αφού τον ασπάστηκαν, τον έθαψαν στον τάφο αυτό που είχε σχήμα σταυρού. Όταν τον ενταφίασαν και μετέβησαν στους υπολείπους χριστιανούς να τους πούν τα γενόμενα, επέστρεψαν όλοι μαζί στον τάφο και είδαν ότι το σώμα του Αποστόλου έλειπε από μέσα. Ο τάφος αυτός έγινε πηγή ιαμάτων. Εκείνο που αξίζει να αναφέρουμε είναι η φράση που συνεχώς έλεγε στους μαθητές του, ακόμη και όταν ήταν γέρον πλέον και δεν μπορούσε να συγγράψει ούτε να πει πάρα πολλά, αυτήν την φράση επαναλάμβανε συνεχόμενα «Τεκνία αγαπάτε αλλήλους», που σημαίνει «παιδάκια μου να αγαπάτε ο ένας τον άλλο». Και όταν οι μαθητές του τον ρώτησαν γιατί συνεχώς τους λέει την ίδια φράση, αυτός απάντησε «διότι είναι εντολή του Κυρίου». Και όταν αυτό μόνο γίνεται, αρκεί. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αρσενίου του Μεγάλου και Θαυματουργού. Ο Όσιος Αρσένιος είναι μια σημαντική εκκλησιαστική προσωπικότητα του 4ου αιώνα και η μνήμη του τιμάται στις 8 Μαΐου από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Όσιος Αρσένιος καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Ρώμης και διακρινόταν για την μεγάλη του μόρφωση. Χρημάτισε παιδαγωγός των παιδιών του Μεγάλου Θεοδοσίου και χειροτονήθηκε διάκονος από τον επίσκοπο της Ρώμης Δάμασο. Μετά από τον θάνατο του Μεγάλου Θεοδοσίου αποσύρθηκε ως ασκητής στην έρημο της Λιβύης και αργότερα στην Αίγυπτο. «Τε στον Αγίον σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν». «Τον τερπνών απανέστης εμφρόνος σώσιε, χρήματις της ουρανόθεν ως Αβραάμ ο κλεινός, και άγγελων μιμητής όφθη στο βίο σου, λόγο εμπρέπον.
τον πρακτικό και σοφή αλήθη, Αρσένιε Θεοφόρε, και νυν απαύστος δυσόπη, ελεήθηνε τας ψυχάς ημών.